Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου του 2022. Εύχομαι μια καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούω αρκετούς φίλους που είναι ακόμα σε διακοπές. Πραγματικά ο καιρός είναι πολύ ωραίος. Σεπτέμβρης ίσως είναι από τους πολύ καλούς μήνες για να κάνει κανείς διακοπές. Γιατί δεν έχει καύσωνες. Ζέστη έχει, καλή θάλασσα έχει, καύσωνες δεν έχει που δυσκολεύουν τη ζωή, άρα σε όσους συνεχίζουν τις διακοπές έχουμε και καλές διακοπές. Πάμε λοιπόν στα θέματά μας, 10 θέματα θα δείξουμε και απόψε. Ένα σημαντικό θέμα που είδα ένα δημοσίευμα, μια δήλωση δηλαδή Ρώσου αξιωματούχου, είναι ότι ο πόλεμος μεταφέρεται από την Ουκρανία στο διάστημα. Γιατί η ρωσική ηγεσία έβαλε στο στόχαστρο τους, είτε τους στρατιωτικούς είτε και τους εμπορικούς δορυφόρους, οι οποίοι εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή μεταδίδοντας πληροφορίες από τα μέτωπα του πολέμου στις ΗΠΑ, αυτή με τη σειρά της ή και στην Αγγλία ή και σε άλλες χώρες και αυτή με τη σειρά τους στην Ουκρανία, άρα εμπλέκονται στον πόλεμο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει το σχετικό δημοσίευμα. Τη στιγμή που οι Ουκρανικές δυνάμεις παρουσιάζουν σημαντικές επιτυχίες τις τελευταίες εβδομάδες, ανακαταλαμβάνοντας περιοχές που βρίσκονταν υπό την κατοχή του Ρωσικού στρατού μετά την εισβολή που ξεκίνησε το Φεβρουάριο, το Κρεμλίνο αρχίζει όπως φαίνεται να στριμώχνεται τόσο ώστε να εξαπολύει απειλές προς κάθε κατεύθυνση. Η τελευταία ήρθε από τον Κωνσταντίν Βορόντσοφ, στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας και επικεφαλής της Ρωσικής Αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ. Άρα, για να φτάσουμε στον ΟΗΕ, πάνω απ' όλα το θέμα είναι σοβαρό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μιας ομάδας εργασίας στη Γενέβη, ο Βορόντσοφ πήρε το λόγο και σύμφωνα με τη μετάφραση που αυτόν που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΗΕ επίσημα, είπε: «Η έμεση εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ημιπολιτικών υποδομών, είτε το αντιλαμβάνονται όσοι ελέγχουν αυτές τις υποδομές, είτε όχι, μπορεί να γίνουν νόμιμοι στόχοι αντιπίνων. Αυτή η προκλητική χρήση πολιτικών δορυφόρων αντιβαίνει στη συμφωνία για το εξωτερικό διάστημα, η οποία κάνει λόγο για αποκλειστικά ειρηνική χρήση του εξωτερικού διαστήματος και πρέπει αυτή η χρήση να καταδικαστεί από τη διεθνή κοινότητα. Το βασικό πρόβλημα της Ρωσίας είναι οι δορυφόροι του στόλου Starlink του Elon Musk, ο οποίος έθεσε στη διάθεση της Ουκρανικής κυβέρνησης ορισμένους από αυτούς τους δορυφόρους, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη σύνδεση τόσο των πολιτών όσο και των κυβερνητικών στρατιωτικών υπηρεσιών. Θεωρείται δεδομένο ότι οι δορυφόροι αυτοί έχουν παίξει κρίσιμο ρόλο τόσο αρχικά στην οργάνωση της άμυνας της Ουκρανίας, όσο και στη συνέχεια στις επιτυχίες που έχει στο πεδίο ο Ουκρανικός στρατός. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 15.000 κεραίες υποδοχής του σήματος των δορυφόρων του Starlink στην Ουκρανία και περίπου 150.000 ενεργοί χρήστες. Άρα, όπως είπα, μεταφέρεται ο πόλεμος από το έδαφος στο διάστημα. Φυσικά, έχει δίκιο το δημοσίευμα που είναι από την αυτεμπορική ότι η ρωσική πλευρά είναι στριμωγμένη σε κάθε επίπεδο και σε πολιτικό και σε στρατιωτικό, στο πεδίο φυσικά, που αυτό σημαίνει και σε πολιτικό επίπεδο και σε διεθνοπολιτικό επίπεδο. Θα δούμε στη συνέχεια, υπάρχουν και άλλα θέματα σε σχέση με αυτό το θέμα. Ένας σχολιαστής μας, ο ΙΠΑΠΑΠ, έτσι είναι το όνομά του το διαδικτυακό, μας λέει ότι η RAND Corporation εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει ότι είναι δικό της το έγγραφο. Σιγά να μην δεν εξέδιδε. Καταρχάς, όταν λέμε κάτι, βάλτε και ένα σύνδεσμο να δούμε. Και δεύτερον, και τι σημαίνει που εξέδωσε μια ανακοίνωση? Σημαίνει ότι δεν είναι αλήθεια? Θα μου πείτε τι πρέπει να κάνει ένας τέτοιος οργανισμός όταν κυκλοφορεί ένα έγγραφο που είναι πραγματικά πλαστό? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα στην ουσία. Κάποιοι θα το πιστέψουν, κάποιοι δεν θα το πιστέψουν. Εμείς παραμένουμε καχύποπτοι και κλείνουμε προς την άποψη ότι το έγγραφο αυτό, για το οποίο μιλήσαμε χθες και το οποίο έλεγε ότι πρέπει να προκληθεί ένας πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία για να πληγεί η Γερμανία και η Ευρώπη, να ωφεληθούν οι τράπεζες των ΗΠΑ κτλ. Πάντως αυτά που γράφονται φαίνεται ότι τα βλέπουμε στο πεδίο. Θα μου πείτε, εάν είναι φτιαχτό, ασφαλώς θα φτιάχτηκε έτσι για να γίνεται πιστευτό. Εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν κατέχει την πραγματική αλήθεια. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή την κρυσάρα την έκανε η σουηδική εφημερίδα, που από ό,τι βλέπω είναι σημαντική εφημερίδα. Αυτή έκανε την κρίση. Εμείς δεν λέμε ότι είναι ούτε σωστό, ούτε αληθές, ούτε όχι. Λέμε την πηγή ότι αυτή το δημοσίευσε. Αναφέρω και αυτό που είπε ο ΙΠΑΠΑΠ, χωρίς να βάλει σύνδεσμο, ότι το διέψευσε. Από εκεί και μετά ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Η ευθύνη για τη δημοσίευση, η βασική, την έχει η σουηδική και εμείς
έχουμε μεν ευθύνη, η οποία όμως είναι περιορισμένη από τη στιγμή που αναφέρουμε πού δημοσιεύθηκε αυτό το απόρριτο έγγραφο της RAND Corporation. Ξεκάθαρα πράγματα. Τρίτο θέμα, ένα σχολιαστής μας, προχθές αναφέραμε το σχόλιο, δηλαδή διαβάσαμε το σχόλιο ενός Έλληνα πολίτη, ο οποίος ζούσε στη Χερσόνα και στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ουκρανίας και στην πρεσβεία μας στο Κίεβο, τον παρέπεψε στον Οδυσσό, στη συνέχεια το είπανε πήγαινε στο Βουκουρέστι, τελικά ο άνθρωπος δεν βρήκε από πουθενά βοήθεια από το ελληνικό κράτος, του είπανε πήγαινε στο Βουκουρέστι να σου βγάλουμε τα ειστήρια, εκεί έγινε πάλι αυτό που έγινε. Από ό,τι μου στείλε ένα συμπληρωματικό, έχει όλα τα τεκμήρια, τα κρατάει αυτή τη περιπέτεια που πέρασε. Είχαμε και κάνα δυο άλλα σχόλια για αυτό το θέμα. Κάποιος καταγγέλει ότι υπάρχουν εικόνες εγκατάλειψης και απαράδεκτης συμπεριφοράς και στις διπλωματικές αρχές στην Αίγυπτο. Το μεταφέρω αυτό με κάθε επιφύλαξη. Το άλλο το διάβασα, γιατί ο άνθρωπος είπε ότι έχει και τα ντοκουμέντα. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι έχουμε παράπονα από αρκετούς Έλληνες για τη λειτουργία των ελληνικών διπλωματικών αποστολών. Επειδή έχω και εγώ αντίστοιχες εμπειρίες, υπηρέτησα 6 χρόνια και είδα ότι, προσέξτε, όσον αφορά, είμαι μάρτυρας, τα 6 χρόνια, 5,5 πόσα ήμουνα στην Τουρκία, η ελληνική, κυρίως η ελληνική πρεσβεία, όσοι υπηρετούσαν και τα 6 αυτά χρόνια, θα έλεγα ότι εργαζόντουσαν σαν σκυλιά. Δηλαδή σε βαθμό να τους ζηλεύεις από το πρωί ως το βράδυ με πάθος, με αυταπάρνηση όλοι τους, και διπλωμάτες και ο πρέσβης και διπλωμάτες και από κάτω όλοι. Άρα δεν μιλάμε για την πολιτική δουλειά που κάνουν και δεν αμφισβητεί κανείς και τον πατριωτισμό. Μιλάμε ότι υπάρχει μία εμπεδωμένη άποψη στους ανθρώπους αυτούς αλλά και πρακτική να μην συμπεριφέρονται με ευγένεια στους Έλληνες που απευθύνονται για οποιοδήποτε λόγο, αλλά και σε ξένους, στα προξενία. Αυτό το είδα, το διαπίστωσα, σας είπα. Ναι, πολιτική δουλειά γίνεται σκληρή, σας είπα, σαν σκυλιά δούλευαν. Από το πρωί ως το βράδυ, αργά, πολλές φορές τους έβλεπα, νύχτα, δεν άφηναν τίποτα να πέσει κάτω. Έτερων εκάτερων. Σε σχέση, επαναλαμβάνω, και με τους ομογενείς και με τους Έλληνες που απευθύνονται στις αρχές. Εκεί υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να το δει το Υπουργείο Εξωτερικών. Να σας πω κάτι, να βγάλει έναν κανονισμό και να υποχρεώνει τους διπλωμάτες να εφαρμόζουν και τους υπόλοιπους υπαλλήλους να εφαρμόζουν αυτόν τον κανονισμό. Και όταν δέχεται το Υπουργείο να κάνει μια υπηρεσία παραπώνων, και όταν δέχεται παράπονα, τότε να κάνει αυταδέοντα σε αυτούς που έχουν υποπέσει σε αυτά τα παραπτώματα. Γιατί πρόκειται για πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μπορεί να μην έχουν εμπιστοσύνη οι Έλληνες του εξωτερικού στις διπλωματικές αρχές της Ελλάδας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, είπα πριν από λίγο ότι η Ρωσία είναι σδρυμωγμένη. Και η Ρωσία είναι σδρυμωγμένη και ο Πούτιν είναι σδρυμωγμένος. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Προσέξτε, στην σύνοδο στην Σαμαρκάνδη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, είχε πολύ σημαντικές επαφές ο Πούτιν και με τον πρόεδρο της Κίνας και με τον πρόεδρο της Ινδίας. Και οι δυο πήραν αποστάσεις από τον πόλεμο. Δηλαδή, ναι μεν δείχνουν τη διάθεση να βοηθήσουν τη Ρωσία, ιδιαίτερα στο ζήτημα των εμπορικών συναλλαγών, γιατί επωφελούνται και οι οικονομίες τους. Σκεφτείτε να παίρνουν 20% τα προϊόντα της ενέργειας, τα αγαθά της ενέργειας από τη Ρωσία. Αυτό θα εκτινάξει τις οικονομίες τους. Είναι προφανές αυτό. Απ' την άλλη πλευρά όμως πήραν αποστάσεις από τον πόλεμο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει. Τις προηγούμενες μέρες η ατζέντα του Πούτιν ήταν γεμάτη καθώς συναντήθηκε με ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο της Σανγκάης του Ουσμπεκιστάν. Στη διάρκεια των συναντήσεων, που συνέπεισαν με τις οπισθοχωρήσεις των ρωσικών δυνάμεων λόγω της πίεσης των Ουκρανών, είδαμε δύο ηγέτες να αλλάζουν διακριτικά τον τόνο τους απέναντι στο Ρώσο ηγέτη και απέναντι στον πόλεμο στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση που γίνεται στην Ουκρανία. Οι δημόσιες νοθεσίες του Πούτιν από την Κίνα και την Ινδία για την εισβολή στην Ουκρανία σηματοδοτούν μια αλλαγή στην παγκόσμια αντίληψη για τον πόλεμο, σημειώνουν οι Financial Times. Τι προηγήθηκε? Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι είπε στον Πούτιν ότι, εισαγωγικά, η σημερινή εποχή δεν είναι εποχή πολέμου. Ο Ρώσος ηγέτης απάντησε στον ομολογό του: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε αυτό το συντομότερο δυνατό. Επικαλούμενες ανησυχίες που εκφράζεται συνεχώς», ενώ που εκφράζει ο Μόντι.
Νωρίτερα ο Πούτιν στη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο είχε αναγνωρίσει τις ανησυχίες του Xi Jinping για τον πόλεμο. Από δύο πλευρές έφαγε την κρυάδα. Αυτός οι δηλώσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη δημόσια αναγνώριση ότι υπάρχουν ανησυχίες από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες που αποφάσισαν όχι μόνο να μην επιβάλλουν περιορισμούς αλλά και να συνεργαστούν με τη Μόσχα. Η επικρίση του Ινδού Πρωθυπουργού για τον Πούτιν και η αναγνώριση από τον Ρώσο ηγέτη των ανησυχιών που εξέφρασε ο Κινέζος Πρόεδρος αποτελούν σημάδια δυσφορίας για τις κινήσεις της Μόσχας, δήλωσαν τρεις δυτικοί αξιωματούχοι. Τα σχόλια είναι ένα γνήσιο και σαφές μήνυμα ενόχλησης, σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο, ο οποίος πρόσθεσε ότι η Ινδία και η Κίνα θα μπορούσαν να προσαρμόσουν τις ενέργειές τους τόσο προς τη Ρωσία όσο και προς τη Δύση. Δεν το βλέπω. Αυτή είναι η εκτίμηση του Ευρωπαίου αξιωματούχου. Σε άλλα σχόλια, ανώτερος Ευρωπαίος Υπουργός είπε στους Financial Times ότι ερμήνευσαν τα σχόλια ως πραγματική κριτική, ειδικά από τον Μόντι. Δεν νομίζω ότι του αρέσει αυτό. Ήταν πολύ καλύτερο να βρίσκεται σε μια θέση ασάφειας, όπου μπορείς να είσαι φιλικός και με τις δύο πλευρές και να επωφεληθείς από το να είσαι φίλος και με τον ένα και με τον άλλο. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα. Δεν χρειάζεται να πούμε τα άλλα. Είναι σύμφωνα με το Κρεμλίνο πάντως, η σχέση της Ρωσίας με την Κίνα παραμένει ισχυρή. Σε σχόλια που μεταδόθηκαν την Κυριακή, ο εκπρόσωπος του Πούτιν Δημήτρη Πεσκόφ είπε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ότι η Μόσχα και το Πεκίνο έχουν εισαγωγικά απόλυτη συγγένεια στην προσέγγιση μας σε κάθε είδους προκλητικές ενέργειες που προέρχονται από τις ΗΠΑ και το απαράδεκτο μιας τέτοιας καταστροφικής συμπεριφοράς. Ο Πεσκόφ αναγνώρισε ότι οι δυνητικές δευτερογενείς κυρώσεις της Δύσης είναι περίπλοκοι παράγοντες που έχουν αρνητική επίδραση στην ευάθυνση των εμπορικών σχέσεων της Κίνας με τη Ρωσία, αλλά τόνισε ότι δεν ήταν σε θέση να έχουν σημαντικό αποτέλεσμα επειδή η γενική τάση είναι ακόμα προς εμβάθυνση. Εδώ είναι προφανές και από τη δήλωση του Πεσκόφ ότι κάτι γίνεται. Κάτι επηρεάζεται. Και από τη συνέχιση του πολέμου επηρεάζονται οι σχέσεις της Κίνας και με την Ινδία και με την Κίνα και ότι το έχει αντιληφθεί αυτό και η Ρωσία και ότι εκτιμώ ότι και αυτό θα παίξει ρόλο στην στάση που θα τηρήσει η Ρωσία στο Ουκρανικό και το αν θα δείξει την ίδια αποφασιστικότητα για τη συνέχιση του πολέμου. Λοιπόν, αυτό ήταν εκεί για το... Πάμε λοιπόν τώρα... Το πέμπτο θέμα. Πέμπτο θέμα είναι, όπως ξέρετε, όλα τα κράτη και με βάση τις πληροφορίες που αρείονται με διάφορους τρόπους, αλλά και, σε σχέση με εκτιμήσεις που γίνονται σε διάφορες υπηρεσίες, εργάζονται πάνω σε διάφορα σενάρια. Η Ελλάδα λοιπόν το τελευταίο διάστημα, όλοι οι αρμόδιοι φορείς, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Άμυνας, Ενέργειας, αλλά και η Κύπρος, εργάζονται πάνω στο εξής σενάριο, ότι η Τουρκία θα προβεί σε δύο κινήσεις. Η μία, να στείλει το Ρουτς Ρέις στην περιοχή, στο τρίγωνο Καστελόριζου, Ρόδου, Κρήτης και Κύπρου και ταυτόχρονα να στείλει και το Αμπντουλχαμίτ Χαν στην Κυπριακή ΑΟΣ. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε να πούμε για αυτό το θέμα. Προετοιμασμένη για την πιθανότητα μιας συνδυασμένης κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κυπριακή Αφροκρουπίδα ακόμα και εντός του Οκτωβρίου είναι η Αθήνα, καθώς πληθαίνουν οι ενδείξεις και οι πληροφορίες που είπαμε ότι οι Τούρκοι ετοιμάζονται για διεύρυνση των ερευνών και των γεωτρήσεων. Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται κινητικότητα στο λιμάνι του Στάσουτζου στην Νότια Τουρκία. Το Στάσουτζου είναι πολύ κοντά στο Μανάβγκατ στη Μερσίνα. Είναι ένα λιμάνι το οποίο το χρησιμοποιούν πολύ για μεταφορές και ανθρώπων και προϊόντων από την Ανατολία στην Κύπρο και στα κατεχόμενα και το ανάποδο. Τελευταία εβδομάδα λοιπόν υπάρχει κινητικότητα στο Τάσουτζου όπου βρίσκονται κυροβολημένα δύο νέα βοηθητικά πλοία τα οποία προμηθεύτηκε η τουρκική εταιρεία πετρελαίων, η TPAO, προκειμένου να συνοδεύσει σε νέες έρευνες στο Ρουτς Ρέις. Άρα, για να είναι εκεί, αυτά πάνω απ' ότι θα κατευθυνθεί και το Ρουτς Ρέις. Το Ρουτς Ρέις αναμένεται να πλέθει προς την περιοχή στις αρχές του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, στο Ρουτς Ρέις έχουν γίνει τέτοιες αναβαθμίσεις που μεγιστοποιούν τις δυνατότητές του και σχεδόν διπλασιάσουν την έκταση ερευνών του σε πλάτος από τα 2,5 στα 4 χιλιόμετρα που θα εκτείνει τα καλώδια και θα κάνει τις σεισμικές έρευνες. Στην Αθήνα εξετάζεται ως ένα αρνητικό αλλά όχι απίθανο σενάριο το ενδεχόμενο το Ρουτς Ρέις να επιτρέψει την περιοχή που ορίζεται ως Ντέμρε. Ντέμρε είναι τα μοίρα
έτσι ονομάζουν οι Τούρκοι, και από τα μοίρα της Λυκίας ονόμασαν την περιοχή που κείται νοτίως των μοίρων, Ντέμρε, στο νοητό τρίγωνο που δημιουργείται μεταξύ Ρόδου και συμπλέγοντας Καστελορίζου, εντός δηλαδή της δυνητικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδας. Και τούτο διότι πρόκειται για μια περιοχή στην οποία το 2020 το Roots Race δεν κατόρθωσε να κάνει τρισδιάστατες, αλλά μόνο δυσδιάστατες έρευνες. Στην περίπτωση που οι Τούρκοι επιλέξουν να προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, εξετάζεται η πιθανότητα να συνδυαστεί με την ταυτόχρονη προώθηση του γεωτρύπανου Αμπντουργαμίτ Χαν στο βόρειο τμήμα του οικοπαίδου 6 της Κυπριακής ΑΟΣ. Τα έχουμε πει αυτό. Στο το βόρειο τμήμα η Τουρκία το έχει οριοθετήσει ότι είναι δικό της, μονομερός, από το κεφάλι της. Και εκεί φαίνεται, είδαμε στον τουρκικό τύπο κάποια δημοσιεύματα, ότι δεν αντέδρασε η Τουρκία στη γεώτρηση της ΕΝΗ και της ΤΟΤΑΛ που έγινε στο νότιο τμήμα του 6, γιατί είπε δεν είναι δικό μας, εκεί μπορείτε να κάνετε, εμείς αν είναι να κάνουμε θα κάνουμε στο βόρειο κομμάτι. Εκεί λοιπόν εξετάζεται τώρα το θέμα. Δεδομένου ότι στις αρχές Οκτωβρίου λύγει η ισχύ στη Ναύτεξ, βάσει της οποίας το γεωτρύπανο εκκίνησε εργασίες μεταξύ Τουρκίας και κατεχόμενης Κύπρου, εξετάζει το ενδεχόμενο της δραστηριοποίησης στο οικόπεδο 6, στο βόρειο κομμάτι. Από τις πληροφορίες που βρίσκονται στη διάση των ελληνικών αρχών, φαίνεται ότι στην περιοχή στα ανοιχτά του κόρπου της Ατάλειας, όπου δραστηριοποιείται το Αμπντουργαμίτ Χαν, υπάρχουν ενδείξεις για κοιτάσματα φυσικού αερίου. Εν ολίγης, εάν μετά τις 7 Οκτωβρίου το Αμπντουργαμίτ Χαν συνεχίσει γεωτρήσεις στην περιοχή και κινηθεί προς την Κυπριακή ΑΟΣ, είναι αποκλειστικά πολιτική απόφαση. Τώρα, το τι έγινε το 2020 με το Roots Race, θα το θυμάστε όλοι. Έκανε έρευνες, ασχέτως τώρα τι έλεγε η ελληνική κυβέρνηση. Άλλωστε αυτό το ανέφερε ο τότε Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και μόλις είπε ότι έκανε έρευνες, την άλλη μέρα τον υποχρέωσαν σε παρέτηση. Λοιπόν, αυτά είναι το θέμα με την... Ναι, εδώ είμαστε. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Ναι, εδώ είμαστε. Ναι, το 4 έφυγε. Συγγνώμη. Λοιπόν, είμαστε στο έκτο θέμα. Ο Νίκος Δένδιας πήγε από πριν από λίγες μέρες, επισκέφτηκε το Βελιγράδι. Και το επισκέφτηκε εκτάκτως, θα έλεγα, αμέσως μετά την αποχώρηση του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος είχε επισκεφθεί και τη Βοσνία και την περιοχή μας. Είχε πάει και στη Σερβία, είχαν εγκάρδιες συνομιλίες με την Σερβία, με τον Σέρβο ομόλογό του, με τον Βούσιτς, ο Ερντογάν, φιλιαγκαλές, φιλιά, δηλώσεις ένθερμες και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Έτρεξε λοιπόν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην Σερβία και αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι ότι μετά την συνάντησή του με τον ομόλογό του, δεν έκανα κοινή συνέντευξη τύπου όπως συνηθίζεται. Και αυτό θεωρείται ως έκφραση δυσαρέσκειας από την ελληνική πλευρά για αυτά που συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν μεταξύ Ερντογάν και Βούσιτς, αλλά και για την στάση που τήρησε ο Σέρβος ομόλογό του απέναντι στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα με την Σερβία. Το έχουμε πει ότι ο συναισθηματισμός στη λειτουργία των κρατών ούτε καν οι ιδεολογίες δεν πρέπει να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα κράτη, ανεξαρτήτως του συστήματος που διοικείται, με το οποίο διοικείται κάθε κράτος, τα κράτη έχουν βασικά τις ίδιες αρχές λειτουργίες. Είναι ζωντανοί οργανισμοί και παραμένουν σε ζωή μόνον υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που διοικούν το κράτος λαμβάνουν υπόψη τους τα συμφέροντά του. Χωρίς να εξυπηρετούν τα συμφέροντα ενός κράτους, το κράτος σταδιακά οδηγείται σε μαρασμό, ακόμα και σε διάλυση. Άρα, το γεγονός ότι η Ελλάδα πήρε τις συγκεκριμένες θέσεις στον άδικο και παράνομο πόλεμο, την επέμβαση του ΝΑΤΟ δηλαδή στην Ιουγκοσλαβία, με τον τρόπο που το έκανε, εγώ δεν ξέρω τι εθνικά συμφέροντα εξυπηρετούσαμε τότε, πάντως είναι σίγουρο ότι είχε παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και ο συναισθηματικός παράγοντας, δηλαδή μια χώρα η Σερβία Ορθόδοξη στα Βαλκάνια που έχουμε παραδοσιακά καλές σχέσεις, δεν ήταν και τόσο καλές σχέσεις. Η Σερβία έπαιξε βρώμικο ρόλο στο Σκοπιανό ως διάδοχη κατάσταση του
του Τίτο συνέχισε να παίζει ένα βρώμικο ρόλο στο Σκοπιανό. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή εδώ υπάρχει και ένας νέος παράγοντας στην περιοχή, η Σερβία είναι η μοναδική χώρα στα Βαλκάνια που ενώ προσπαθεί να έχει καλές σχέσεις με την Δύση και με την Ευρώπη, ταυτοχρόνως δείχνει αποφασιστικότητα να συνεχίσει τις καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Αυτό λοιπόν είναι και μια κοινή συνισταμένη των επιδιώξεων της Τουρκίας με την Σερβία. Και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της συνάντησης Ερντογάν-Βούτσης, διότι ο Ερντογάν ήθελε να δείξει στη Σερβία ότι να, εγώ με το σύμμαχό σου εδώ τον ενισχύω, άρα μπορείς να έχεις δύο βάσεις στα Βαλκάνια, και τη Σερβία και την Τουρκία, για να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντά σου. Εδώ λοιπόν βγαίνει και ένα άλλο συμπέρασμα, ότι ξέρετε, οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι ποτέ δεδομένες. Το πολιτικό πεδίο είναι δυναμικό, δηλαδή είναι μονίμως, υπάρχει μια κινητικότητα, και αν η εξωτερική πολιτική, αν η διπλωματία δεν είναι σε συνεχή επαγρύπνηση, αν δεν υπάρχει μόχλευση συνεχής των σχέσεων και των, ακόμα και των συμφωνιών των υπογεγραμμένων, τότε κάποια στιγμή οι σχέσεις και οι δύο τις συμφωνίες παραμένουν που κάμισα αδιανά, τα έχουμε πει. Πήρε το μάθημα του ο κύριος Δένδιας, δεν χαιρόμαστε γι' αυτό, στη Σερβία, μια χώρα παραδοσιακά φιλική, είδαμε ότι τώρα, επειδή αυτό επιβάλλουν τα συμφέροντά της, πήγε με την Τουρκία και μας άδειασε. Λοιπόν, αυτά προς γνώσιν και συμμόρφωσιν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Είχαμε ορισμένα σχόλια στο, και θα διαβάσω ορισμένα από αυτά. Κωνσταντίνος Μούκουρος για το εμπάργο όπλων. Είναι ενδιαφέροντα, ορισμένα από αυτά δεν μπορούμε όλα. Το εμπάργο όπλων από ΗΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία ήταν απέτηση της Τουρκίας το 1987 για να χρηστευτεί το σχέδιο του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου, με το δόγμα, με το οποίο δόγμα διαφώνησαν οι Άγγλοι. Και οι Άγγλοι. Το δόγμα θα άνοιγε την πόρτα για ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ, τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής βόρεια της Λευκοσίας μέχρι Αμόχωστο και τη μεταβίβαση της διοίκησης των αγγλικών στρατιωτικών βάσεων στην Εθνική Φρουρά. Αυτά τα αυτονόητα στη βάση του διεθνούς δικαίου δεν ήθελαν να συμβούν Τούρκοι και Άγγλοι, ενώ οι Αμερικανοί συμφώνησαν με την επιβολή εμπάργου κατά της Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία στράφηκε στη ρωσική αγορά για αμυντική θωράκιση, βρήκε ανταπόκριση, ήθελαν οι Ρώσοι διάσπαση του ΝΑΤΟ, ενώ όμως πλήρωσε πολλές εκατομμύρια λίρες, δεν πήρε τους S-300, πάλι από εναντίον της Τουρκίας που τη χάιδευαν Ρώσοι, Άγγλοι και Αμερικάνοι, ο καθένας για δικούς τους λόγους. Εδώ, κύριε Μούκουρο, μου φαίνεται τα δεν. Οι Ρώσοι είχαν δώσει εγγυήσεις. Το γνωρίζουμε. Θα τους μεταφέρουμε εμείς, αν μας χτυπήσει οποιοδήποτε στη διάρκεια της, του πλοίου που θα τους μεταφέρει, θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον της Ρωσίας και θα τους εξασφαλίσουμε μέχρι να λειτουργήσουν. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Εδώ ο Σιμίτης είπε μην τους πηγαίνετε, αφού δέχτηκε πίεσης όπως είπαμε. Σήμερα, 2022, έρεται το εμπάργο όπλων κατά της Κύπρου, διότι οι Αμερικανοί έχουν αντιληφθεί ότι ο Ερντογάν και Πούτιν συμμάχησαν για μια νέα Ρωσία υπερδύναμη και μια νέα ισχυρή Ισλαμική Τουρκία, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ. Εδώ δεν ξέρω αν συμφώνησαν, αλλά η επιδίωξη της Τουρκίας είναι αυτή. Ναι, να γίνει μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα το δούμε αυτό μεθαύριο που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ερντογάν. Θα μεταφράσω την ομιλία του. Θα δούμε ότι θα το πει αυτό ο Ερντογάν, θα το απαιτήσει. Το ΝΑΤΟ χρησιμοποιείται από την Τουρκία. Πάει για την, ενώ η νοτιοανατολική πτέρυγα βρίσκεται σε τροχιά διάλυσης, την οποία η Αμερική με άριστο εμπάργο επιχειρεί να αποτρέψει. Κύπρος και Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον τουρκικό επεκτατισμό, αν και μόνο αν υλοποιήσουν το σχέδιο ενιαίου αμυντικού χώρου και επιμείνουν στην αποχώρηση από την Κύπρο όλων των ξένων στρατευμάτων και επίκονη παράνομων μεταναστών. Η πολιτική του καλού πιονιού είναι καταστροφική. Εντάξει, το διαβάσαμε κύριε Μούκουρο, δεν είναι όλα έτσι τα πράγματα όπως τα είπατε, αλλά εν πάση περιπτώσει, Γιάννης Γεωργούλας. Ρε παιδιά, γιατί δεν βάζετε κάτω την ιστορία να δείτε υπό ποιες προϋποθέσεις οι Τούρκοι επιτέθηκαν αντίον της Ελλάδας? Το 1920 διχασμός μεταξύ πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, όπου ο Εθνάρχης Βενιζέλος, όντας πρωθυπουργός Ελλάδας, δεν βγήκε ούτε βουλευτής. Αποτέλεσμα, οι σύμμαχοι σε εισαγωγικά να στραφούν όλοι εναντίον μας, όπως και η Ρωσία. Το 1974, δικτατορία στην Ελλάδα, η οποία η ίδια άνοιξε την Κερκόπορτα για την απόφαση των Τούρκων στην Κύπρο, αφού απέστειλαν την ελληνική μεραρχία και προκάλεσαν το πραξικόπημα. 1987, Ήμια, την ώρα που ο Σιμίτης κέρδισε τις εκλογές και
τις εσωκομματικές και καλά-καλά δεν είχε σχηματίσει κυβέρνηση, άσχετος και ανίκανος, χωρίς η χώρα να διαθέτει Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας, το οποίο θα τον ανάγκαζε να αντιδράσει, οι Τούρκοι γκρίζαναν τα ίμια. Αντίθετα, όταν οι Τούρκοι έβγαλαν το χώρο για έρευνα στο Αιγαίο, το 1996 τα ίμια, το 1987, ο Ανδρέα Παπανδρέου, όταν οι Τούρκοι έβγαλαν το χώρο για έρευνα στο Αιγαίο και ο Ανδρέα Παπανδρέου βυθίσε το χώρο, απείλησε τους Αμερικανούς και έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις σε μέγιστη ετοιμότητα, οι Τούρκοι με την παρεμβολή των ΗΠΑ έκαναν πίσω. Λοιπόν, οι Τούρκοι δεν πρόκειται ποτέ να επιτεθούν στην Ελλάδα αν δεν έχουν ξένες πλάτες και δεν βρουν τους Έλληνες διχασμένους. Σωστό είναι αυτό, σε γενικές γραμμές είναι σωστό. Αυτό ίσως θα αξίζει να πούμε όλο το σχόλιο, γιατί έχει κάποια κενά για αυτήν την παρένεση, την διαπίστωση. Χρόνια τώρα από το 1994 γαυγίζουν, αλλά δεν τολμούν, πόσο μάλλον όταν ισορροπεί δυνάμεων ολοένα και θα βαίνει βάρος της Τουρκίας. Εν κατακλείδη, οι Τούρκοι ένα φόβο έχουν: την επέκταση των χωρικών υδάτων από την Ελλάδα, και γι' αυτό απειλούν με πόλεμο. Όμως τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία να προχωρήσουμε στην επέκταση. Ο Ερντογάν δεν πρόκειται να τολμήσει οτιδήποτε, γιατί γνωρίζει ότι θα τα χάσει όλα και ο ίδιος θα διοικηθεί στην Κρεμάλα σαν τον Μεντερές από τους Κεμαλιστές. Σε γενικές γραμμές το σχόλιο, εντάξει, Στάθης Κουντής. Συγγνώμη κύριε Σάβα, αλλά έχετε λάθος όταν κατηγορείτε το ΚΚΕ. Ψάξτε την ιστορία εκεί όπου είναι σκεπασμένη. Η νεοή σύσταση Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών ζήτησε την αγνώριση της από την τότε ελληνική κυβέρνηση με αντάλλαγμα τη δική της στήριξη. Πράγμα το οποίο ο Βενιζέλος όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά λειτουργήσε όπως και τώρα, σήμερα τελείως εχθρικά. Για λογαριασμό ποιον άραγε, ρητορικό το ερώτημα. Ιστερόγραφο, η ιστορία γράφεται μια φορά. Οι πολλές μεταφράσεις σε σωρούς από βιβλία έχουν σκοπό να σκοτίζουν και όχι το αντίθετο. Με σέβας. Παρεμπιπτόντως, κάντε μια αναφορά στη συνθήκη εκείνη. Εκτός πολιτικού συμφωνήματος, επίσης. Λοιπόν, εντάξει, λέει ότι κάντε μια αναφορά στη συνθήκη. Δεν την ονομάζω, με βάση την οποία στην Ελλάδα παραχωρούνταν όλη η Ανατολική Θράκη μέχρι την Κωνσταντινούπολη, εκτός του πολιτικού συγκροτήματος, επίσης και όλα τα λεγόμενα τουρκικά παράλια, λέγεται ο Σευρών, και βεβαίως ο Εθνάρης Βενιζέλος δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν κατηγορώ κανέναν. Δεν κατηγορώ κανέναν, ούτε το ΚΚΕ, κανένα κόμμα. Είπα στο ΚΚΕ, διαβάστε την ιστορία. Οι Τούρκοι δεν έκαναν αντιυπεριαλιστικό αγώνα. Εθνικιστικό αγώνα έκαναν. Συνεργάστηκαν με τις υπεριαλιστικές δυνάμεις εναντίον της ταλέπορης Ελλάδας, η οποία είχε λάβει μια λανθασμένη απόφαση να πιστέψει στους συμμάχους και να πάει στη Μικρασία. Αυτό είπα. Δεν είπα να μην έχουν αντιρρήσεις για την παρουσία του ελληνικού στρατού, να μην λένε, να μην δικαιώνουν τον Κεμάλ ότι έκανε αντιυπεριαλιστικό αγώνα. Γιατί αυτό είναι ένα ψέμα. Ιστορικά αβάσιμο. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν έριξαν ούτε μία σφαίρα εναντίον Άγγλων, Γάλλων και Ιταλών. Άρα, πώς έκαναν αντιεμπεριαλιστικό αγώνα χωρίς να τα βάλουν τους εμπεριαλιστές. Λοιπόν, λέει άλλος τώρα. Μπορεί κάποιος να είναι τόσο αφελής που να πιστεύει ότι η δουλική υποταγή μας στο ΝΑΤΟ εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα? Το ΝΑΤΟ κατάφερε να μας προσθέσει ένα εχθρό ακόμα, τη Ρωσία, η οποία ήταν φίλη χώρα μέχρι να επιλέξει ο Μητσοτάκης ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και να στείλει τα γκάζια και τα πετρέλαια στον ουρανό. Αυτή η δολική συμπεριφορά προς τους Αμερικανούς συνεχίζεται από τον εμφύλιο, χρήσιμο Βον Απάλμ, επιβολή δικτατορίας, εισβολή και κατοχή Κύπρου. Και εσείς σημείτε το ΝΑΤΟ και την άρση του εμπάργου όπλων στην Κύπρο. Αυτό εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των Αμερικάνων που θα πουλήσουν όπλα. Το ΝΑΤΟ είναι οργανισμός επιβολής των Αμερικανικών πολυεθνικών συμφερόντων στον κόσμο. Τι προσπαθείτε να μας πείτε τώρα? Λοιπόν, εδώ, επειδή την περίμενα αυτό το σχόλιο. Εδώ, ακούστε, εμείς δεν υπνούμε κανένα ΝΑΤΟ, καμιά Αμερική, καμιά Ρωσία, κανέναν απολύτως. Η Ελλάδα έχει ένα γεωπολιτικό προσανατολισμό. Σωστά, κατά την άποψή μου, τις ναυτικές δυνάμεις στο Μεσοπόλεμο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έκτοτε είναι γεωπολιτικά προσανατολισμένη προς το λεγόμενο δυτικό κόσμο. Αυτό λοιπόν, όποτε αποπειράθηκε η Ελλάδα να αλλάξει γεωπολιτικό προσανατολισμό στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποπειράθηκε ο Κωνσταντίνος να στρέψει την Ελλάδα, καθότι η Ελλάδα από το 1830, δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Στην Ελλάδα ασκούσε γεωπολιτική επιρροή η Αγγλία, όταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος το 1915 επιχείρησε να στρέψει την Ελλάδα προς τη Γερμανία. Είχε και συγγενική σχέση με τον Κάιζερ, η γυναίκα του ήταν αδελφή του Κάιζερ. Και όταν λοιπόν επιχείρησε να τηρήσει ουδέτερη στάση, η οποία ήταν η ευμενής ουδετερότητα προς τη Γερμανία, εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Γερμανίας,
Τότε ο Βενιζέλος είπε όχι, θα πάμε με την Αγγλία και είχαμε δύο κράτη, ένα κράτος στην Αθήνα και ένα κράτος στην Θεσσαλονίκη. Και οι σύμμαχοι τότε, Άγγλοι και Γάλλοι, βομβάρδισαν την Αθήνα, κατέλαβαν τον Πειραιά και χρέωσαν τον Κωνσταντίνο να φύγει και στη συνέχεια έγινε ο Βενιζέλος πρωθυπουργός όλης της Ελλάδας. Αυτοκίνος όμως ο εμφύλιος, τα δύο κράτη, ήταν η αιτία της μικρασιατικής καταστροφής. Ο δεύτερος διχασμός έγινε στη διάρκεια της κατοχής, όταν οι άνθρωποι που είχαν ισχυρές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση έκαναν την αντίσταση με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε όταν φύγουν οι δυνάμεις κατοχής να πάρουν την εξουσία και να στρέψουν την Ελλάδα προς τη Σοβιετική Ένωση. Όμως αυτό οδήγησε στον εμφύλιο και στον εμφύλιο, να σας θυμίσω, είχαμε περισσότερους νεκρούς από ό,τι από τις δυνάμεις κατοχής, εισβολής και κατοχής. Περισσότερες ζημιές η Ελλάδα. Υποστήκαμε δηλαδή δύο τεράστιες καταστροφές λόγω ακριβώς αυτής της απόπειρας να γίνει με τον τρόπο που επιχειρήθηκε γεωπολιτικός αναπροσανατολισμός στην Ελλάδα. Τώρα, εάν εσύ θέλεις η Ελλάδα να στραφεί κάπου αλλού, αυτό θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ώστε να μην οδηγηθεί η Ελλάδα σε μια τρίτη μείζωνα καταστροφή. Ξεκάθαρα πράγματα. Ούτε επαινούμε κανέναν, λέμε, μα διδασκόμαστε από την ιστορία. Τώρα, δεν κρίνουμε γενικώς. Είπαμε ότι το εμπάργο στην Κύπρο ήταν παράλογο από τότε που επιβλήθηκε. Το 1987 που το επέβαλαν οι Αμερικανοί, δεν στηρίχθηκε σε κάποια λογική. Το απέτησαν οι Τούρκοι και είχαμε αμερικανικά όπλα στις δυνάμεις κατοχής και δεν επέτρεπαν οι Αμερικανοί στην Κυπριακή Δημοκρατία να αγοράσει από την Αμερική όπλα για να προστατευτεί από τις δυνάμεις κατοχής. Και στράφηκαν προς τη Ρωσία, όπως μας είπε ο προηγούμενος. Τώρα λοιπόν είναι θετική εξέλιξη που είδαν το εμπάργο. Δηλαδή, να μην το πούμε. Λέμε ότι ήταν λάθος όταν το επέβαλαν, τώρα είναι θετική εξέλιξη. Και να σας πω κάτι, δεν έχει σημασία τόσο τι λέμε εμείς. Βλέπω και πως αντιδρούν οι Τούρκοι. Στα κάγκελα είναι με αυτή την απόφαση. Θεωρούν ότι τους εκδικούνται οι Αμερικανοί λόγω της προσέγγισης με τους Ρώσους. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε μεγάλο τέτοιο. Κύριε Καλλιτερή, δεν ξέρω αν θα το διαβάσετε, αλλά ελπίζω να το διαβάσουν ο Χρήστος. Άλλοι που ίσως να έχουν παρόμοιες εμπειρίες που θα ήθελα πολύ να μάθω ποια είναι η γνώμη σας στο θέμα του Κύπρου. Εγώ που λέτε, με το που τελείωσα τη σχολή της νοσηλευτικής, με μισή καρδιά, για να μην πω χωρίς καρδιά, αναγκαστικά έπρεπε να πάω στρατό. Επειδή δεν μπορούσα να με βοηθήσουν οικονομικά δική μου, δήλωσα εθελοντικά να πάω στην Κύπρο, για να μην του είμαι βάρος. Στο μυαλό μου ήταν ίσως και μια ευκαιρία να πάω ένα ταξίδι. Νόμιζα ότι είχα μια ιδέα του τι γίνεται στην Κύπρο. Αλλά με μεγάλη ντροπή σας λέω πως δεν είχα ιδέα. Άλλο να ακούσω ότι υπάρχουν περιοχές που δεν επιτρέπουν να πατήσει κανείς, άλλο να είσαι στην Κύπρο, στην αδερφή χώρα σου και να βλέπεις απέναντι τον Τούρκο. Όχι τον Τούρκο Κύπριο, αλλά τον Τούρκο να φρουρεί την άλλη πλευρά. Μέσα στο στρατόπεδο έμαθα για την ελληνική προδοσία και δεν μπορούσα ακόμα, δεν μπορώ δηλαδή να το κατανοήσω. Πώς ξυπνάει κάθε πρωί ένας Κύπριος να πάει στη δουλειά του και βλέπει απέναντι του που ήταν τα σπίτια και οι συγγενείς του να κάθονται οι Τούρκοι. Τα ανώτερα στελέχη του ελληνικού στρατού πρέπει να ομολογήσω ότι κράτησαν εμένα και τα άλλα παιδιά ψύχρεμους. Οποτεδήποτε ακουγόταν κάτι περίεργο και αγχωμένες, μας καλούσαν οι μανάδες μας να γυρίσουμε σπίτι. Δεν ήμουν ιδιαίτερα φαν της νεοϊστορίας στο σχολείο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι επίτηδες μας κρατούσαν στην αμάθεια για την Κύπρο, προφανώς γιατί οι ευθύνες και οι συγγενείς τους βρίσκονται ακόμα εν ζωή και ελεύθεροι, οι υπεύθυνοι της προδοσίας. Αυτό που με στεναχώρησε είναι ότι όταν γύρισα και μίλαγα στους φίλους μου για αυτά που είδα, διαπίστωσα ότι ούτε αυτοί γνώριζαν την πραγματική κατάσταση. Και το πιο τρομακτικό, όλοι σκέφτηκαν ότι όπως είναι οι Έλληνες, πάλι καλά που δεν πρόδωσαν πρώτα οι Κύπροι τους Έλληνες στη Θράκη. Πλέον ζω και εργάζομαι στον Ντίσσελο της Γερμανίας και παρακολουθώ αρκετά αγχωμένος, δεν σας κρύβω τις εξελίξεις, και βάζω τον εαυτό μου να σκέφτεται τι θα κάνω άραγε αν γίνει αυτό που φοβούνται πολλοί. Λόγω της δουλειάς μου έχω δει πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες χωρίς χαρτιά να αναζητούν νοσηλεία και να με εκφράζουν το παράπονο τους ότι έχασαν τα σπίτια τους εξαιτίας των μεγάλων κεφαλών και πως δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να κάτσουν να υπερασπιστούν τα σπίτια τους και τα εδάφη τους. Αν θέλουν πόλεμο, ας κατέβουν να πολεμήσουν οι μεγάλοι, όπως μου είπαν οι Ουκρανοί. Και εν μέρει έχουν δίκιο. Από αίσθητο, αν θέλετε, η πρώτη μου σκέψη είναι σε περίπτωση επεισοδίου με την Τουρκία να κάτσω εδώ, μακριά από τις εξελίξεις και να φέρω και τους δικούς μου για προστασία. Από την άλλη, ένας πόλεμος με την Τουρκία δεν είναι ίδιος όπως αυτός της Ρωσίας. Οι Τούρκοι δεν έχουν κανένα να ελευθερώσουν, δεν θέλουν να δώσουν κανένα μήνυμα στη Δύση. Θέλουν μόνο να επεκταθούν για να εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα στη Μεσόγειο. Για λεφτά. Νιώθω ότι δεν μπορώ να το αφήσω έτσι αυτό. Δεν μπορώ να παρατήσω την πατρίδα μου, όσο και αν με έχει πληγώσει να το εκμεταλλευτεί ο Τούρκος για λεφτά. Δεν μου το επιτρέπει η καταγωγή μου από την Κερασούντα και την Οικομίδια.
παρακαλώ πολύ, όποιος μπόρεσε και το διάβασε αυτό και υπηρέτησε στην Κύπρο, να με πει ποια είναι η γνώμη του πάνω στα θέματα της γνώσης των Νεολήνων για το Κυπριακό και το ποια θα είναι η σκέψη του σε περίπτωση που τους καλέσουν για επιστράτευση. Νομίζω ότι είναι ένα ειλικρινές σχόλιο, διδακτικότατο. Μπράβο ρε Χρήστο, μπράβο. Καταλαβαίνω ότι λες αλήθειες εδώ μέσα, όπως που λες μου έρχεται να καθίσω και να φέρω και τους συγγενείς μου στη Γερμανία, αλλά μετά όταν σκέφτεσαι την αδικία που πάει να κάνει η Τουρκία εις βάρος της Ελλάδας, λες θα έρθω, θα πολεμήσω. Μπράβο σου. Ο Νησιφόρου, ο Νησιφόρος έχει ένα μεγάλο σχόλιο. Δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε, ίσως αύριο. Πάμε τώρα. Ο Στρί 2003 λέει: Σάββα, ο στρατός μας τι έκανε στο Σανκάριο και στην Άγκυρα, γιατί αναρωτήθηκα στην προχθεσινή εκπομπή τι πήγαν να κάνουν εκεί. Εννοώ ποιος ήταν ο στόχος τους. Κανά δεν έχεις διαβάσει για τη γραμμή Ηράκλειας Ατάλειας, είσαι και ερευνητής. Κανά δεν έχεις διαβάσει την έκθεση του στρατηγού Γούβελη 18 Πρώτου 1921 προς την κυβέρνηση. Αν όχι, διάβασέ την, είναι πολύ αποκαλυπτική στο τι υπήρχε μέσα στο μυαλό των κυβερνών της εποχής. Ίσως να καταλάβεις και γιατί η εκστρατεία ήταν ιμπεριαλιστική. Δεν έχει σημασία που ένας στρατηγός έγραψε μια έκθεση. Η εκστρατεία ήταν ένα εξαντικειμένο, δεν ξέρω αν κάποιοι το σχεδίασαν, εξαντικειμένο, βόλεψε τα συμφέροντα της Αγγλίας. Υπάρχει ένα βιβλίο του Ψιρούκη που αναφέρεται στη μικρασιατική εκστρατεία, ο οποίος συνδέει ευθέως, δεν το εστερνίζουμε, το αναφέρω, ευθέως την εκστρατεία με τα πετρέλαια του Κερκού και της Μοσούλης. Δηλαδή, έβγαλε τους Έλληνες, οι Άγγλοι μας έβγαλαν στη Μικρά Ασία για να ασκήσουν πίεση στον Κεμάλ, ο οποίος ήταν δικός τους άνθρωπος, αλλά πάντα πρέπει να δένεις το γάιδαρό σου. Μας έβγαλαν εκεί για να πιέσουν τον Μουσταφά Κεμάλ να τους δώσει τα πετρέλαια του Κερκού και της Μοσούλης. Και ξέρετε, όταν έγινε η συνθήκη της Λοζάνης, ο Κεμάλ έδωσε εντολή στον Ινωνού, που ήταν ο διαπραγματευτής στη Λοζάνη, να μην ορίσει τα σύνορα με το Ιράκ. Το Ιράκ ήδη το είχαν πάρει, το βασίλειο του Ιράκ, οι Άγγλοι, ως προτεκτοράτο. Και στη συνέχεια έγιναν δύο πόλεμοι, δύο εξεγέρσεις. Μία ήταν εξέγερση των Νεστοριανών στο Χακιάρι, την οποία τον προκάλεσαν οι Άγγλοι, έσφαξαν 20-30.000 χριστιανούς εκεί στο που τώρα είναι μόνο Κούρδοι, τους έσφαξαν οι Τούρκοι, ήταν μία πίεση προς τον Κεμάλ να υπογράψει τα σύνορα, στη συνέχεια επαναστάτησαν οι Κούρδοι με το Σεϊχ Σαΐτ, πήγε ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ ως αρχιστράτηγος να καταπολεμήσει την εξέγερση των Κούρδων και εκεί αναγκάστηκε να υπογράψει τη συμφωνία με τους Άγγλους, με την οποία όρισε τα σύνορα τα οποία είναι τα σημερινά με το Ιράκ και έδωσε το Κερκού και τις Μοσούλες στους Άγγλους. Αυτή είναι μία γεγονότα, είπα τώρα, και ερμηνεία, μία ερμηνεία είναι αυτή, ότι στην ουσία αυτή η εκστρατεία ήταν ένα παιχνίδι των Άγγλων για να πάρουν οι Άγγλοι τα πετρέλαια του Κερκού και της Μοσούλης. Μια ερμηνεία, δεν λέω ότι έγινε έτσι, ότι ήμουν μπροστά, ούτε ότι ο Βενιζέλος τα έκανε όλα αυτά εν γνώση του. Αλλά τα γεγονότα μιλάνε από μόνο τους, είναι αυτά που σας είπα. Πάμε λοιπόν, πρώτο τελευταίο θέμα. Α, εδώ ο Νίκος Μελέτης λέει αυτά που είπαμε και εμείς προχθές, αλλά επειδή είναι σημαντικός αρθρογράφος, αξίζει τον κόπο να το πούμε πολύ γρήγορα. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι δύσκολος, αλλά το επεισόδιο το λέει, δεν αρκεί μισή συγγνώμη. Μιλάμε για την ΜΚΟ, η οποία υποτίθεται ζήτησε συγγνώμη για τα γεγονότα στον Εύρο. Στη συνέχεια θα κλείσουμε αυτό το θέμα. Το επεισόδιο του Αυγούστου με την ομάδα προσφύγων μεταναστών που είχαν εγκλωβιστεί σε νησίδα στον Εύρο χρησιμοποιήθηκε από το τουρκικό καθεστώς αλλά και από δεκάδες ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνή, κυρίως γερμανικά μημία, για να συκοφαντηθεί και στοχοποιηθεί η Ελλάδα και συγχρόνως τέθηκε υπό αμφισβήτηση η δυνατότητα και η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να υπερασπίζεται εθνικό έδαφος. Γιατί τότε υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αφού είναι ελληνική νησίδα, γιατί δεν του σώζει. Η κυβέρνηση είπε δεν είναι ελληνικό έδαφος και τότε τέθηκε σε αμφισβήτηση αυτό. Ότι η Ελλάδα για να μην σώσει το 38 λέει το δίνω το νησάκι, την νησίδα στην Τουρκία. Απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα πράγματα. Λίγο πολύ μάλιστα δημοσιογράφοι όπως ο ανταποκριτής του Σπίγκελ, ο οποίος πρωτοστάτησε και στην υπόθεση αυτή, κάρφωνε την Ελλάδα σε ανάρτησή του στο Twitter στις 12 Αυγούστου. Εισαγωγικά. Οι ελληνικές αρχές να απαντήσουν. Είναι η νησίδα ελληνική? Αν η απάντηση είναι ναι, είναι έτοιμοι να παραχωρήσουν έδαφος στην Τουρκία απλώς και μόνο για να αποφύγουν να διασώσουν 40 πρόσφυγες? Εάν είναι τουρκικοί, γιατί ούτε καθυστέρησαν το αίτημα για έρευνα και διάσωση και γιατί το έστειλε αίτημα για διάσωση στην Ελλάδα? Δεν ξέρω να διαβάζουν χάρτες στο Στρασβούργο. Αυτό το είναι, λέει μια οργάνωση, η οποία δεν την ξέρω, έστειλε αίτημα στην Ελλάδα, διασώσε τους. Λέει ο Ντερ Σπίγκελ, δεν ξέρω να διαβάζουν. Δηλαδή ότι το Στρασβούργο θεωρούσε ότι είναι ελληνικό έδαφος. Μονάζει ζυγά ένοχη η Ελλάδα.
Αυτά τα δημοσιεύματα και οι αποκαλύψεις τις οποίες πρωτοστατούσε η οργάνωση Human Rights 360 του κυρίου Φαρμάκη, περιέγραφαν επίσης τον θάνατο ενός μικρού κοριτσιού στην ελληνική νησίδα, σε εισαγωγικά ελληνική, και οι ειδήσεις σε εισαγωγικά, αυτές έκαναν το γύρο του κόσμου, καθώς όπως είναι γνωστό, το ψέμα έχει κάνει το γύρο του κόσμου πριν ακόμη η αλήθεια προλάβει να φορέσει τα παπούτσια της. Βέβαια, το ψέμα τρέχει. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες, η επιτόπια έρευνα της Βασιλικής Σιούτη, δημοσιογράφος, αξιόλογη, στον Εύρο, έδειξε ότι δεν υπήρχε ούτε νεκρή μικρή Μαρία, όπως μας έλεγαν. Σε αυτό το παιχνίδι που ανεξαρτήτως προθέσεων είναι σαφές ανθεληνικό και έπλητε σοβαρά την εικόνα της χώρας μας στη διεθνή κοινή γνώμη, υπήρχε και μια σοβαρότητα διάσταση ασφάλειας. Οι ελληνικές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας στον Εύρο βρέθηκαν σε καθεστώς τρομακτικής πίεσης, καθώς οι κατηγορίες που δέχονται ότι εγκαταλείπονται άμυροι πρόσφυγες να πεθάνουν σε ελληνική νησίδα και προκειμένου να αποφύγει τη διάσωσή τους η ελληνική κυβέρνηση επέλεγε να αποποιηθεί μέρος της ελληνικής κυριαρχίας. Ανήκουν στα πράγματα. Αφήνουν τώρα ανθρώπους να ανακατεύονται σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές. Κάντε όλο τον Εύρο περιοχή ύψης εθνικής ασφάλειας, να μην μπορεί να πατάει μύγα εκεί πέρα. Όλη αυτή τη ζώνη. Οι ελληνικές αρχές. Αυτό δημιουργούσε και τον κίνδυνο να ανοίξει συζήτηση εκ μέρους της Τουρκίας για τη συνοριακή γραμμή στον Εύρο και είτε μια κίνηση θερμοκέφαλων που θα μπορούσαν να κινηθούν για να αποκαταστήσουν την ελληνική κυριαρχία στην νησίδα, η οποία όμως ήταν τουρκική, είτε υπό την πίεση των διεθνών ΜΜΕ και ανθρωπιστικών οργανώσεων, οι ελληνικές αρχές να επιχειρούσαν διάσωση των προσφύγων, κάτι που θα οδηγούσε σε μεθοριακό επεισόδιο σε μια στιγμή που η ένταση στα ελληνοτουρκικά είναι στο κόκκινο. Δυστυχώς με υπολειότητα και ανευθυνότητα ανεπλάκησε το επεισόδιο αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, πειθόμενος προφανώς από την φερεγγιότητα των ανταποκριτών και των εκπροσώπων της Human Rights 360, έσπευσε να υιοθετήσει όλη τη θεωρία αυτή για την ελληνική νησίδα που η κυβέρνηση εγκαταλείπει ουσιαστικά στην Τουρκία προκειμένου να αποφύγει τη διάσωση των προσφύγων για το θάνατο της μικρής Μαρίας, ανήμερα 15 Αύγουστο και άλλα τέτοια. Απίστευτα ψέματα, απίστευτη ανευθυνότητα. Μετά από τέτοιες ανευθυνότητες, πραγματικά είναι να απορρεί κανείς πώς συνεχίζει να υπάρχει αυτή η χώρα. Είναι ανεξήγητο. Ανεξήγητο. Κόμμα εξουσίας θα κάνει τέτοια λάθη. Ο κύριος Κατρούγκαλος, μάλιστα, κάτι που είναι ανεπίτρεπτο λόγω και της ιδιότητάς του ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου, αλλά και της προηγούμενης ιδιότητάς ως υπέξ επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, έθεσε θέμα ουσιαστικά συνόρων στον Εύρο και μάλιστα επικαλέστηκε ως αποδεκτικό στοιχείο για ταυτοποίηση των συνόρων και συνεπώς της εθνικής επικράτειας της χώρας το κτηματολόγιο, στο οποίο καταγράφεται μια περιουσία με μονομερή κατάθεση συντεταγμένων με γεωδυτικό σύστημα που δικαιολογεί μικρές αποκλίσεις από τον φερόμενο ιδιοκτήτη, που στην περίπτωση της νησίδας, σύμφωνα με τον Κατρούγκαλο, είναι το ελληνικό δημόσιο. Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο κύριος Φαρμάκης, για τον οποίο δεν επαναλαμβάνω κανένα χαρακτηρισμό, ούτε σχόλιο σχετικά με την οικογενειακή ιστορία του, ούτε για την επαγγελματική δραστηριότητά του, από όλα αυτά που αναπαράγονται στο διαδίκτυο, επικεφαλής της οργάνωσης Human Rights 360, εξέδωσε εξής ανακοίνωση, προχθές ο Φαρμάκης. Η οργάνωσή μας λειτουργεί από το 2017 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των ανθρώπινων δικαιώματων και αξίες, την ενίσχυση, υποστήριξη αλλά και πρόθεση σύνταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων ή κοινωνικών ομάδων πληθυσμού που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό και για την υλοποίηση προγραμμάτων αυτού του αντικειμένου, λαμβάνει χρηματοδοτήσεις από εθνικούς και διεθνείς φορείς, συνεργάζεται με διεθνείς και κρατικούς φορείς, καθώς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ελληνική αστυνομία, Frontex, υπό την αρμοστία του ΟΗΕ, είπαμε τι είναι και αυτή χθες, για τους πρόσφυγες, συνήγορο του πολίτη και άλλα. Και συμμορφώνεται πλήρως με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και τους κανόνες διοντολογίας και ηθικής και χρηστής συμπεριφοράς, διατηρώντας πάντα μια ισορροπημένη σχέση εμπιστοσύνης, σεβασμού και συνεργασίας με το κράτος και την κοινωνία των πολιτών. Η οργάνωσή μας δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση δημιουργία συνοριακού ζητήματος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ούτε άλλωστε αμφισβητεί τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών. Σκοπός και μέλημά της είναι αποκλειστικά και μόνο η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας πάντοτε μέσα στο πλαίσιο εθνικού και διεθνούς δικαίου, καθώς και των θεσμοθετημένων διαδικασιών. Σε σχέση με την υπόθεση των 38 του Εύρου, σημειώνουμε τα εξής. Από τα δημόσια διαθέσιμα σε εμάς στοιχεία και λαμβάνουμε υπόψη ότι η περιοχή περιουσιάζει ένα ιδιαίτερα σύνθετο εδαφικό καθεστώς, καθώς ανάλογα με τη ροή του ποταμού αναδύονται κατά διαστήματα τμήματα ξηράς κατά μήκος του, σχηματίσαμε την ασφαλμένη πεποίθηση ότι ανατέρω βρίσκονταν επί ελληνικού εδάφους. Συγγνώμη, εσείς που είστε εκεί τόσοι επιστήμονες, δεν τα ξέρατε αυτά? Ότι όταν είσαι στο σύνορο, σε ένα σύνορο όπου η ροή του ποταμού μεταβάλλεται, ότι εκεί πρέπει να κρατήσεις επιφυλάξεις και να μην πας στην Ελλάδα στα διεθνή δικαστήρια και να ξεφτυλίσεις τη χώρα διεθνώς. Να πάτε τώρα έναν έναν να πιάσετε αυτούς που ενημερώσατε, να τα πάρετε πίσω και να τους πείσετε. Εγώ αν ήμουν στο κράτος αυτό θα τους έκανα. Να ξαμολυθείτε σε όλο τον κόσμο.
Όποιος πίστεψε τις ανοησίες και τις αθλειότητές σας, να πάτε να το κάνετε να ξεπιστέψει και να κάνει και δήλωση. Η είσοδος του δημοσιογράφου στο ΚΙΤ φυλακίου Εύρου έγινε με αποκλειστική πρωτοβουλία του, χωρίς προηγούμενη γνώση, ενημέρωση ή συμμετοχή της διοίκησης της οργάνωσής μας. Άλλωστε, ο ανωτέρω ουδέποτε υπήρξε εργαζόμενος συνεργάτης της οργάνωσής μας, όπως ακριβώς δηλώθηκε στο διαβαστικό έγγραφο του αιτήματος εισόδου του. Πανηγυρικό άδειασμα των αδειάζων των ανταποκριτή. Αφενός μεν επικαλείται ότι είναι άνθρωπος της Human Rights και μπαίνει στο ΚΙΤ και μετά τώρα λένε εμείς δεν του το δώσαμε. Και πώς δηλαδή ο άνθρωπος σκέφτηκε μόνος του? Παραμένουν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών προς παροχή οποιασδήποτε πλέον διευκρίνησης, επαμεινώντας Φαρμάκης ιδρυτής Human Rights 360. Αυτή λοιπόν η καθαρή ομολογία ότι είχε λανθασμένη εικόνα ο κ. Φαρμάκης και η οποία αποτέλεσε τελικά τη βάση την οποία στήθηκε μια ολόκληρη προβοκάτσια εναντίον της Ελλάδας, που δημιούργησε απειλές ακόμα και για την ασφάλεια της χώρας λόγω της εμπλοκής της Τουρκίας, δεν εμφανίζεται καν στην πρώτη εικόνα της ιστοσελίδας. Στα λόγια! Στα λόγια! Στην ιστοσελίδα δεν το βάζουν. Όπου αντιθέτως φιγουράνουν όλες οι ανακοινώσεις του Αυγούστου με τις οποίες κατέκριναν την Ελλάδα. Δηλαδή δεν κατέβασαν τα ψεύτικα αυτά τις προβοκάτσεις εναντίον της Ελλάδας και δεν βάζουν και την υποτίθεται συγγνώμη. Δεν είναι συγγνώμη. Κάτι παίζει εδώ. Φοβούνται μήπως πέσει η κατραπακιά στο κεφάλι τους. Με τις οποίες κατέκριναν, γιατί έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη σελίδα και ανεξάρτητα από το αν είναι ελληνικό έδαφος και οφείλει να παράσει βοήθεια καθώς απειλούνται οι ζωές ανθρώπων. Υπάρχει αυτό ακόμα μέσα. Επίσης, ούτε αν τα αποκριτή στο Σπίγκελ όπως θα όφιλε δεν έκανε μία τουλάχιστον ανάρτηση την οποία να ζητά συγγνώμη από τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ενημερώνει για το καθεστώς στην Ισίδα αλλά και να παρουσιάσει στοιχεία στα οποία θα επιβεβαιώνει την ύπαρξη νεκρού κοριτσιού στην Ισίδα. Θέματα στα οποία βασίστηκε και η συκοφαντική επίθεση εναντίον της χώρας μας, ελπίζουμε ότι όπως οφείλει ένα μεγάλο μέρος όπως ο Ντερ Σπίγκελ θα αποκαταστήσει την αλήθεια με δύο προτεραιότητες. Σιγά μην το κάνει. Να κάνει δύο γραμμές εκεί και όποιος το είδε. Έτσι, με τη μισή συγγνώμη του Φαρμάκη, νομίζουν πως καθάρισαν. Η πολιτεία οφείλει όμως να θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε τέτοιες δράσεις που ανεξαρτήτως των ανθρωπιστικών ευαισθητιών και αγαθών προθέσεων που πιθανόν υπάρχουν, μπορούν να λειτουργήσουν εναντίον της ασφάλειας της χώρας και να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα και τις ευαίσθητες διακρατικές σχέσεις στην περιοχή. Προφανώς κάποιοι πήραν το μάθημά τους με το πάθημα της νησίδας, αλλά η μισή ή καθόλου συγγνώμη δείχνει ότι απλώς θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη προβοκάτσια. Ναι, μαλακά τα λέει, επειδή κάνει χρόνια διπλωματικό ρεπορτάζ. Μαλακά τα λέει ο κύριος. Εγώ επειδή δεν θέλω καν να τα αναρτήσω αυτά, ούτε να σας τα διαβάσω, μπείτε και διαβάστε σήμερα δύο αναρτήσεις της Deutsche Welle, οι οποίες ξεσκίζουν την Ελλάδα. Ξεσκίζουν την Ελλάδα, ότι παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο, ότι μας παρουσιάζει δηλαδή, και λένε τσιμουδιά για την Τουρκία. Δηλαδή, συγγνώμη, εάν υπήρχε ένα άλλο καθεστώς, και όποιος πέραγε στην Ελλάδα την επόμενη μέρα βρισκόταν στη Γερμανία. Τα ίδια θα έλεγε η Γερμανία. Εκ του ασφαλούς κατηγορούν την Ελλάδα επειδή υπάρχει το Δουβλίνο 2 που μας υποχρεώνει να τους κρατήσουμε εδώ. Και να ρωτήσω κάτι. Γιατί η Γερμανία δεν ήταν το ίδιο αυστηρή με την Λιθουανία και την Πολωνία. Η Λιθουανία και η Πολωνία χρησιμοποίησαν στρατιωτικές δυνάμεις, έφραξαν τα σύνορά τους, στρατιωτική βία και τους έδιωξαν. Και δεν είπανε τίποτα οι Ευρωπαίοι. Ξέρετε σε ποιους είπαν, στη Λευκορωσία είπανε. Και οι Ρώσεις και τα λοιπά. Γιατί δεν κάνουν το ίδιο για την Τουρκία και κατηγορούν την Ελλάδα? Τι αθλειότητες είναι αυτές? Και την βασική ευθύνη την έχει η ελληνική κυβέρνηση. Διότι δεν κάνει αυτό που πρέπει. Δεν απαιτεί να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ο Εύρος. Γιατί η Ελλάδα δεν δείχνει ότι κινδυνεύει με κατάλυση, πλήρη κατάλυση η Κυπριακή Δημοκρατία από αυτό το παιχνίδι της Τουρκίας? Γιατί δεν λέει τα προβλήματα δημιουργούνται στην Ελλάδα από αυτό? Γιατί? Είμαστε απαλλαγούμενοι εμείς που είμαστε θύματα? Είναι εμετικά αυτά που είπε και η κυρία Μπέρμποκ, την οποία την επενέσαμε όταν εδώ σαν αντράκι τα έχωσε στην Τουρκία όταν ήρθε εδώ. Έτερον εκάτερον. Εδώ όμως παίζει βρώμικα παιχνίδια και η Deutsche Welle το ίδιο. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Πάμε στην Ευρώπη, μιλάω με φίλους μου στην Ευρώπη και όλοι με βρίζουν. Γιατί είστε άνανδροι, γιατί σκοτώνετε ανθρώπους, γιατί, ξέρετε γιατί? Επειδή αφήνουμε σε αυτούς τους άθλιους να κάνουν τη χώρα. Είτε πολιτική είναι αυτή, είτε είναι και ο χαρακτηρισμός είναι πολιτικός. Είτε ΜΚΟ, είτε οποιοδήποτε. Να αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας και του ελληνικού λαού. Που ξέρετε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ρατσισμός. Ότι όλοι, όποιον βρούμε άνθρωπο να έχει ανάγκη, το 99% του ελληνικού λαού, πάρε ένα κομμάτι ψωμί, πάρε ένα ποτήρι νερό, όλοι βοηθάμε. Αλλά
να καταστρέψουμε τη χώρα μας. Τον άλλο, τον παράλογο, τον παράφρονα, τον έχουμε τον απέναντι, τον Υπουργό Εσωτερικών μιλάω, πολιτικά πάντα, ο οποίος θέλει να φλωμώσει την Ελλάδα με φιλικούς προς την Τουρκία πληθυσμούς, αλλά και την Κύπρο, να καταλύσει την Κύπρο. Και κάνουμε εμείς τα θύματα, τους θύτες μάλλον. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Ναι, δεν μ' αρέσει και εμένα να εξοργίζουμε, αλλά δεν γίνεται να βλέπω Έλληνες πολίτες να καταρακώνουν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και να το κάνω και με λεφτά που τους δίνει η Ελλάδα. Διότι όπως λέει ο κ. Φαρμάκης, παίρνει και από εθνικούς πόρους. Μπράβο! Μπράβο! Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε απόψε. Καληνύχτα και πάλι καλή εβδομάδα.